Από κρύα μου όμορφη που σ' έχω αγαπήσει, μέσα στα φύλλα της καρδιάς ποιος έχει ζωγραφίσει. Σ' αγάπησα και σ' αγαπώ, σε χάνω μα σε βρίσκω. Στου μεσοτόπου τώρα εκεί που καίει τον ουρανίσκο. Είμαστε με τον Ευθύμη Βασίλογλου, έναν από τους προτεργάτες του οργανωμένου μεσοτοπίτικου καρναβαλιού που χρόνο με τον χρόνο έχει κατακτήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει γίνει γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα ήθελα να μας πείτε πόσα χρόνια μετράει το μεσοτοπίτικο καρναβάλι και ποια είναι τα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, Ανδρονίκη, να μιλήσω στην κάμερα στο εμπρός για το μεσοτοπιτικό μας καρναβάλι. Το μεσοτοπιτικό καρναβάλι πρωτοδιοργανώθηκε, αναβιώσαμε τα έγιθη και τα έθιμα τα καρναβαλικά, το 1986. Πριν 10 χρόνια από το 86, 75 με 76, γίνονταν, ας πούμε, καλά σχεδόν πήγαινε το έθιμο. Από εκεί και πέρα άρχισαν να ξεθοριάζουν τα έθιμα και με την παρότρινση ενός φίλου, του Λουκά Βακάλη, μου λέει, Θύμιο, δεν γράφεις κι εσύ, γιατί έγραφα εγώ στιχάκια τέλος πάντων, να γίνεται, να το διοργανώσουμε, να γίνεται και καρναβάλι στο Μεσότοπο. Και έτσι το τόλμησα. Τότε ήταν ο Λουκάς ο Βακάλης ο φίλος πρόεδρος του παραρτήματος του Συλλόγου και με τη δική του παρότρινση έγραψα και παρουσιάσαμε το πρώτο καρναβάλι που είχε τύχει ιδιαίτερης αποδοχής από τον κόσμο. Λες και υπήρχε μια λαχτάρα κρυμμένη τόσα χρόνια που δεν είχε εμφανιστεί, ας πούμε, στον κόσμο. Και δώσαμε την ευκαιρία να ο κόσμος να το χαρεί, να ανταποκριθεί με μεγάλη θέληση. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεσοτοπίτικου καρναβαλιού? Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι η κουδουνάτη. Είναι το, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν της μεσοτοπίτικης αποκριάς. Είναι οι κουδουνάτοι νεαροί άντρες ως συνήθως, αλλά και μεγαλύτεροι. Όποιος αντέχει και σηκώνει τα κουδούνια λαμβαίνει μέρος σε αυτό το δρόμενο. Φορτώνονται κουδούνια, οι περισσότεροι και από τις παλιές μεταμφιέσεις που θυμάμαι εγώ ήταν η χαρακτηριστική μεταμφιέση στο κεφάλι, η κολοκύθα, η γαλιά που λέμε, η νεροκολοκύθα με τα φτερά. Τώρα όπως βλέπω άρχισε το έθιμο αυτό με την κολοκύθα να επανέρχεται. Γιατί πιο μπροστά η μαντήλα καλή είναι βέβαια, αλλά αντιπροσωπευτικό για μένα είναι η γαλιά με τα φτερά. Έτσι το θυμάμαι εγώ, με τα μουτζωρωμένα πρόσωπα, με το φαλικό σύμβολο την κουτσκούδα που λέμε, που ας πούμε αντικαθιστά τη γονιμοποίηση της γης η όλη η μεταμφίεση αυτή. Χτυπάνε την κουτσκούδα πάνω στο έδαφος, σαλαγούν τα κουδούνια με το εγκοφαντικό του θόρυβο και προσπαθούν να ξυπνήσουν τη γη για να καρποφορήσει την άνοιξη που έρχεται μετά τις απόκριες. Κάνετε αναφορά και σε μια άλλη αμφίεση στο Μεσότοπο, τους ευζώνους. Η άλλη αμφίεση είναι η εύζωνη, είναι η ήρεμη δύναμη της αποκριάς μας που περνοδιαβαίναν τα σοκάκια, τα λιθρόστρωτα του χωριού, η εύζωνη με φουστανέλες, με τουμπελέκια στα χέρια τους, με μια δεσποινίδα, άντρας ντυμένος δεσποινίδα και μπορεί να ακολουθούσαν και ένα-δύο βρακάδες, τραγουδώντας δύστιχα και
όπου πονούσε το δοντάκι του καθενός, κάναν καντάδα στην αγαπημένη, στην κοπέλα που είχε κατά νου κάθε νεαρός την εποχή εκείνη. Τώρα αυτή την εποχή μπορώ να πω ότι έχει ατονίσει αυτό το έθιμο, αλλά έρχεται χρονιά που ντύνονται έτσι περιστασιακά κάποια παιδιά, αλλά το παρήγορο είναι ότι τώρα με την αναβίωση πολλά παιδιά, μία βραδιά το Σάββατο συγκεκριμένα πριν από το τελευταίο καρναβάλι της τελευταίας Κυριακής, ντύνονται εύζωνοι με τα τουμπελέκια και γυρίζουν στο χωριό και το αναβιώνουν το έθιμο, επάξια μπορώ να πω. Οι εύζωνοι τι συμβολίζουν? Οι εύζωνοι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν η λαχτάρα της απελευθέρωσης, που ήταν σκλαβωμένοι οι προγονείς μας μέχρι το 12 που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους η Λέσβος και το Μεσότοπο εννοείται. Εγώ αυτό νομίζω ότι υποδηλώνει. Ήταν η λαχτάρα της ψυχής τους να φορέσουν ένα ρούχο από την απελευθερωμένη Ελλάδα. Έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Τώρα είναι σωστή η ερμηνεία, μπορεί να είναι και σωστή. Αλλά εγώ εκεί το τοποθετώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται φέτος, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, κάνατε μια μικρή εκδήλωση στο Μεσότοπο. Τι περιλάμβανε αυτή η εκδήλωση και τι να περιμένουμε για την Κυριακή της Αποκριάς? Την προηγούμενη Κυριακή στις 19 του μηνός έγινε μια γιορτή που γίνεται εδώ και 5 χρόνια, όχι συνεχόμενα βέβαια, γιατί προέκυψε η αποχή του κορονοϊού τώρα. Δύο χρόνια δεν ήταν η αποχή, τις εκδηλώσεις γενικώς, όχι μόνο οι δικές μας. Ήταν και είναι μια ιδέα του Θύμιου Σαραντίδη, του χοροδιδάσκαλού μου και εκλεκτού φίλου, που προσπαθεί με τα παιδιά και το καταφέρνει σωστά να μπαίνουν νέα φυτώρια στην αναβίωση του καρναβαλιού. Εκεί ρίχνεται ο σπόρος, μπορώ να πω. Την πρώτη χρονιά, πριν η πέμπτη δηλαδή, αλλά όχι πριν 5 χρόνια, πριν 7-8 αναφερέστε της αποχής του κορονοϊού, έγινε στο αμφιθεατράκι του Μεσοτόπου. Υπάρχει ένα υπαίθριο αμφιθεατράκι, 2 χρονιές έγινε εκεί και οι άλλες, οι υπόλοιπες 3 με το φετινό, 5 στο σύνολο, έγινε στην αίθουσα η τρίτη χρονιά. Είναι τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, όπως είπαμε καταρχήν. Συμμετέχουν οι έφηβοι, οι κοπέλες που είναι και σε άλλα όργανα, τα διοικητικά εκεί του Συλλόγου Γονέων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοτόπου. Αλλά εκτός αυτού, με τις γνωριμίες που έχει ο Θύμιος ο Σαραντίδης, έρχονται και μεγάλα χορευτικά τμήματα, μουσικά χορευτικά, οι χοροδιπόροι, οι Αιωλείς είχαν έρθει την τελευταία φορά, δύο φίλοι εκλεκτοί, ο Βαγγέλης ο Σάλτας με το Φώτη τον Ξενέλη, ο Σάλτας που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππίου, ο Άγιος Προκόπιος, που παρουσίασαν κάποιο σκέτς και φέτος και την τελευταία γιορτή που κάναμε πριν τον κορονοϊό, μαζί με το χορευτικό του Ιππίου. Χορεύουν παραδοσιακά τραγούδια και τους ευχαριστούμε που έρχονται κάθε χρόνο και συμμετέχουν, με αποτέλεσμα τη μικρή μας αποκριά να την κάνουν μεγαλύτερη. Ευχαριστεί εκείνους αυτό το πράγμα και εμάς που μας επισκέπτονται και μας γεμίζουν χαρά. Την Κυριακή 26 Φλεβάρη, τι να περιμένουμε στο Μεσότοπο? Η Αθηνά η Πιπίνη είναι, παρέλειψα να πω ότι μετά τη συνεχόμενη διοργάνωση του Μεσοτοπικού Καρναβαλιού, μετά από 5-6 χρόνια από την πρώτη οργάνωση που έγινε το 86, συμμετείχε και η Αθηνά με γραπτό λόγο. Είναι μια καλλιεργημένη κοπέλα, με ευαισθησία μπορώ να πω, που πιάνει πολλά θέματα και έχει και τη δυνατότητα, επειδή μένει στο Μεσότοπο, να προσελκύει την νεολαία του χωριού, που γράφει τα στιχάκια και δίνει τους ρόλους στην νεολαία. Αν εξαιρέσει κανείς εμένα που μένω στη Μυτιλήνη και πρέπει να πηγαίνω για να η δημιουργία, για να αυγαταίνει ας πούμε στη μάθηση και τα λοιπά. Και είναι η Αθηνά φέτος που συμμετέχει. Η πρωταγωνίστρια μπορώ να πω, δεν ξέρω, μακάρι να είναι κι άλλος, πάντως εγώ δεν θα συμμετέχω, που διοργανώνει ωραία πράγματα όπως μαθαίνω. Με πολυπληθεί κόσμο, νεολαίο συνήθως. Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται πολιτιστικές δράσεις στα χωριά προκειμένου αυτά να παίρνουν ξανά ζωντάνια? Αυτό είναι το βασικότερο. Μαζί με την διατήρηση των εθήμων είναι
και ο λόγος που ζωντανεύει το χωριό μας. Δηλαδή, ερχόταν χρονιές που ήρθε 2.000 κόσμος στο χωριό, που δεν μπορούσε ούτε να παρκάρει, ούτε, αν και φροντίζαμε, ας πούμε, φρόντιζε η κοινότητα, ο πρόεδρος της κοινότητας, να εξουμαλύνεται η κατάσταση, αλλά ήρθε οι χρονιές που είχαμε πολύ κόσμο. Και είναι παρήγορο για ένα χωριό να μαθαίνει το χωριό μας, τις παραλίες μας, τα προϊόντα μας και να περνάει ευχάριστα. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για εσάς. Ποιος είστε και τι σημαίνει για εσάς ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι από το όνομά του και μόνο που εξημεραίνει την ψυχή, εξημεραίνει τον άνθρωπο ο πολιτισμός. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι πολιτισμένος για να συμπεριφορά, στην κανονικότητα και σε όλα τα ενδιαφέροντα που πρέπει να είναι πρικισμένος ένας άνθρωπος. Τότε που πρώτο ξεκίνησε το καρναβάλι το 86, δεν ήταν τα πράγματα τόσο εύκολα όπως είναι τώρα. Αν και υπήρχε η συμμετοχή του κόσμου, υπήρχε ένας φόβος, μπορώ να πω με την καλή έννοια, από τους φορείς του χωριού, που μετά από τη δεύτερη χρονιά ξεπεράστηκε. Και το διοργανώνουμε όλοι μαζί το καρναβάλι πια από τότε και ύστερα, όλοι οι φορείς του χωριού, ο Αγροτικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Γονέων που συμμετέχουν κάθε χρόνο τα παιδιά και το παράρτημα του Συλλόγου, τώρα που μετεξελίχθηκε σε πολιτιστικό σύλλογο ονομαζόμενος ο Μεσότοπος, και προσπαθούμε να διατηρούμε τα έθιμα με μεγάλη, πώς να το πω, καταξίωση. Μας γεμίζει και μας, ας πούμε, μας χαροποιεί αυτό το πράγμα και αισθανόμαστε όλοι όμορφα. Τι φόβος υπήρχε, αν πρέπει... Φόβος υπήρχε, η γνώμη μου, με την έννοια της πολιτικής σάτυρας, που όχι δεν την είπαμε, τα είπαμε ό,τι θέλαμε να πούμε, αλλά δεν υπήρχε ο φόβος της αντιπροσώπευσης των συλλόγων, ας πούμε. Είχαμε βρει τη στήριξη του κοινοτάρχη τότε, του αείμνηστου Στέλιου Καλαϊτζή Πέρκου. Βοηθήσαν όλα τα παιδιά, ανταπόκριση είχαμε με τα παιδιά που συμμετείχαν και έτσι το παρουσιάσαμε στην πλατεία. Στην αρχή των καρναβαλικών χρόνων που πετύχαμε και παρουσιάσαμε, γινόταν η παρουσίαση του καρναβαλιού στην πλατεία. Έχουμε μια ωραία πλατεία αν έχετε έρθει, αλλά παίρνει λίγο κόσμο πια σύμφωνα με την πληθώρα του κόσμου που έρχεται. Και αποφασίσαμε μετά από κάποια χρόνια και μετά να γίνεται η εκδήλωση. Στην αρχή γινόταν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, του δημοτικού μας σχολείου, αλλά μετά πάλι ο κόσμος στενάχωρα χωρούσε εκεί και μεταφερθήκαμε στον αύλιο χώρο της πολιτιστικής μας αίθουσας, που είναι μεγαλύτερος ο χώρος. Εσάς τι ήταν εκείνο που σας έκανε να ασχοληθείτε με τα πολιτιστικά δρόμενα? Τα πολιτιστικά δρόμενα ήταν, ας πούμε, ξεκίνησαν για το καρναβάλι συγκεκριμένα, ήταν η λαχτάρα. Πριν να γίνει το καρναβάλι, γινόμουνα μτσούνος που λέμε, συσίτια τα λέμε, τις μεταμφιέσεις που γίνονται ελεύθερα, ας πούμε, από κάθε έναν που έχει τη διάθεση και το κέφι. Και πηγαίναμε στα σπίτια και κάναμε πολλά και διάφορα μτσούνικα, τέλος πάντων. Αλλά πάντα με ευγενικό τρόπο, δεν λερώναμε, δεν σπούσαμε, δεν κάναμε ζημιές, γιατί υπήρχαν και κάποιοι μεταμφιεσμένοι που αντί για αλεύρι χρησιμοποιούσαν στάχτη και οι νοικοκυρές αποφεύγαν, τους διώχνανε, όξο, όξο, δεν θέλουν μητσούνια, έλεγαν. Και πολλά τέτοια, μπορώ να πω, που γινόντουσαν. Από τις πιο ωραίες στιγμές που έχετε ζήσει στα τόσα χρόνια μεσοτοπίτικου καρναβαλιού, ποιες ήταν? Ήταν το πρώτο, μπορώ να πω. Το πρώτο ήταν που ρίξαμε το σπόρο που κάρπισε, αλλά βρήκαμε και ανταπόκριση μεγάλη από τους μερακλίδες, που θυμάμαι που ακόμα είναι κάποιοι άνθρωποι μερακλίδες, που ξύπνησε αυτή η λαχτάρα κρυμμένη που είχαν για την αποκριά και έβλεπες με τα τουμπελέκια να συμμετέχουν, να τραγουδούν. Είχαν γίνει δε αποκριάτικα πάρτι πολλά μέσα στο Μεσότοπο εκείνη τη βραδιά, την τελευταία αποκριά, το βράδυ της τελευταίας αποκριάς, μεταμφιεσμένος ο κόσμος που άκουγες παντού κουδούνια, τουμπελέκια και σε πολλά σπίτια γινόταν και αποκριάτικα πάρτι.
Ένας από αυτούς τους ανθρώπους με τη γυναίκα του, τι, ήταν ο Βλουτής ο Βασίλας που μας βοήθησε πολύ, με τη γυναίκα του τη Ριγούλα Βασίλα. Θέλω να τους αναφέρω γιατί ήταν από τους ανθρώπους, τους λίγους που στήριξαν την προσπάθειά μας ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλη αναστολή. Και μέχρι τώρα το υποστηρίζουν και το χαίρονται το καρναβάλι μας. Δεν ήταν οι μόνοι βέβαια, αλλά αναφέρω χαρακτηριστικά αυτούς τους ανθρώπους γιατί το έχουν μέσα τους το μεράκι. Δεν το βγάζει κανείς με τίποτα. Γι' αυτό τους αναφέρω. Και ελαφρά συγκινημένος μπορώ να πω. Πώς αισθάνεστε που οι Κουδουνάτοι έχουν γίνει γνωστοί σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό? Αυτό είναι υπέροχο μπορώ να πω. Κάποιος λέσβιος που λαχταράει να δει κάτι, να ακούσει για τον τόπο του, θα πρέπει να αισθάνεται περήφανος για αυτό το πράγμα. Και εμάς μας κάνει ευχαριστημένους και ευτυχισμένους μπορώ να πω. Εσείς δεν είστε τώρα μέλος σε κάποιο σύλλογο? Όχι, δεν είμαι επίσημα μέλος στο σύλλογο, αλλά δεν πάβει να είμαι ενεργός πολίτης, ας πούμε, που συμμετέχει. Ανεξάρτητα αν φέτος δεν θα συμμετέχω στο μεγάλο μας καρναβάλι. Μπορεί άλλη χρονιά, άμα έχουμε υγεία και διάθεση, να ξανασυμμετέχω. Παρόλο τα 34 χρόνια που προσπαθώ και συμμετέχω κάθε χρόνο, είναι να τα μετρήσεις μόνο ζαλίζεσαι, νομίζω. Αλλά άμα έχεις το μεράκι, πάλι μπορώ να ξανασυμμετέχω. Στο πρώτο καρναβάλι μετά και ύστερα μπορώ να πω ότι βρήκαμε ανταπόκριση και από το σύλλογο των, το μεσοτοπίτικο των Αθηνών, των απανταχού μεσοτοπιτών, η Αναγέννηση. Συμμετείχε ο Δημήτρης Νικοκύρης με την κόρη του Γιάννα, με τον Γρηγόρη τον Πιπίνη και εμπλούτησαν την καρναβαλική μας παρουσίαση στο χωριό. Από εκεί και ύστερα η Αθηνά η Πιπίνη. Στο πρώτο καρναβάλι, στο δεύτερο, ήταν και η Ελένη Ζουβουνέλη που συμμετείχε, μια υπέροχη δική της ρήμα που είχε πει, θυμάμαι, ότι ένα στίχο για την Αγιάσο και ανάφερε και εμάς μέσα, πως δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχει η Αγιάσο να έχει και το μεσότοπο καρναβάλι, κάπως έτσι το είπε η κοπέλα. Και μετά από 7-8 χρόνια παρουσιάστηκε η Αθηνά, αφού και ο Δημήτρης ο Ζαγκούλης μετά, που άρχισαν και γράφαν και παρουσιάζανε με δικές τους ομάδες τα καρναβαλικά τους δρόμενα, και εκείνοι οι δύο είχαν συμμετέχει πριν να παρουσιαστούν από μόνοι τους σε δικά μου δρόμενα, σε γραπτό λόγο δικό μου, έμετρο λόγο, οι ρήμες οι λεγόμενες, τις λέμε στο μεσότοπο. Έχω γράψει αρκετά τραγούδια. Να σας πω κάτι για τα τραγούδια. Ήταν το μεράκι μας να αναβιώσουμε πρώτα-πρώτα τον αράπικο που χορεύουν οι Κουδουνάτοι. Ο αράπικος είναι ο βασικός χορός, που είναι μιμητικός χορός που τον χορεύουν οι Κουδουνάτοι με διάφορα τσαλίμια, να το πούμε έτσι, που καλύτερα μπορούν να το χορέψουν και οι άνθρωποι απλοί μεταμφιεσμένοι βρακάδες με διάφορα μιμητικά, μπορώ να πω, κόλπα να τα πω, τέλος πάντων, αλλά το χορεύουν και οι Κουδουνάτοι κουνώντας τα κουδούνια τους και χτυπώντας την κουτσκούδα κατά γης για να ξυπνήσει η γη για την καρποφορία. Σε αυτό το τραγούδι που αναφέρω, το «Χόρεψε Αράπη», έχω προσθέσει και 2-3 στιχάκια εγώ, τα οποία όταν είχε έρθει η Δόμνα Σαμίου στο Μεσότοπο, σε γενομένη συζήτηση, τόλμησα και της είπα ότι έχω προσθέσει και εγώ 2-3 στιχάκια. Και μου λέει, όταν ταιριάζουν και δένουν, δεν υπάρχει λόγος, είναι κατανοητό και πρέπον. Λόγια μπορεί να βάλει όποιος νομίζει ότι μπορεί, και πολλά τραγούδια ίδια σε άλλα μέρη έχουν και άλλα λόγια πρόσθετα. Δεν είναι όλα τα λόγια στα δημοτικά μας τραγούδια ίδια. Αυτό μου είπε. Αιωνία η μνήμη της. Τη χαρήκαμε στο μεσότοπο που ήρθε και είναι άξια εκτίμησης η προσφορά της στη λαϊκή μας παράδοση. Για τη Δόμνα Σαμίου μιλάω. Εκτός αυτού έχω γράψει και πολλά τραγούδια. Πολλά παιδιά που είναι καταξιωμένοι τώρα, ο Γρηγόρης ο Βασίλας, ο Βαγγέλης Σαραντίδης, ο Χρήστος Παναγιωτάρας, που ασχολούνται με τη μουσική,
στο χώρο τους έχουν καταξιωθεί, έχουν πρωτοηχογραφήσει τραγούδια στο Μεσοτοπιτικό Καρναβάλι. Και ήθελα να το αναφέρω και αυτό, ότι υπήρχε μεγάλη προθυμία από τα παιδιά να προσφέρουν. Ο δε Αριστίδης ο Τόβας ήταν ο συντονιστής στην ηχογράφηση. Ακόμα και σε τραγούδια έχει τραγουδήσει ο Αρίστος. Αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις και με οποιοδήποτε τρόπο έχουν βάλει το θεμέλιο λίθος του καρναβάλι μας. Αυτό ήθελα να το τονίσω και να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Μαζί με τον Στρατή Ράλι που έχει πει δύο τραγούδια που τα ακούμε ακόμα και στολίζουν το καρναβάλι μας, ο Αράπκος που χορεύουν οι Κουδουνάτοι και η Γριά, η Μονοδόντα που είναι ωραίο και το ακούμε μέχρι σήμερα. Πριν το 1986, είναι άξιο αναφοράς, είχαμε ανεβάσει ένα θεατρικό στο σινεμά του χωριού μας, πριν ακόμα γίνει η πολιτιστική αίθουσα, με τίτλο «Πάθια και παθήματα». Και ήταν, είχε ένα χρώμα αποκριάτικο, με τραγούδια μέσα αποκριάτικα, με απρόοπτα μεταξύ των πρωταγωνιστών, που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Έγιναν 3 παραστάσεις δόθηκαν, που τη μία την παρακολούθησαν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Και ήταν πολύ ωραία. Ήταν ο προπομπός, μπορώ να πω, του καρναβαλιού μας αυτό το πράγμα. Την παράσταση αυτή την επιμεληθήκατε εσείς. Ναι, εγώ και με τη σκηνοθεσία του Λουκά Βακάλη, που αργότερα ήταν ο εμπνευστής για το γράψιμο, και πρωταγωνιστούσαν και πρόσωπα που συμμετείχαν στα καρναβαλικά δρόμενα του καρναβαλιού μετά. Ο Παναγιώτης ο Μιχαηλίδης, ο Γιάννης ο Ιωσιφέλης ο Παλούκος, η Σούλα η Βακάλη και πολλοί άλλοι. Μας πεις ένα στίχο από τραγούδι από κριάτικο για να κλείσουμε με αυτό. Από κρύα μου όμορφη που σε έχω αγαπήσει, μέσα στα φύλλα της καρδιάς ποιος έχει ζωγραφίσει. Σ' αγάπησα και σ' αγαπώ, σε χάνω μα σε βρίσκω. Στου μεσοτόπου τώρα εκεί που καίει τον ουρανίσκο, σε ψάχνω στα ψηλώματα που βγαίνουν οι λαλέδες, στα ζουμπουλάκια τα μαυιά πανθίζουν στους μπαχτσέδες. Από κρύα σε γνώρισα ένα Σαββάτο βράδυ, είχε στα μαγουλάκια σου το ρόδο κοκκινάδι. Τα περιλυτρίαντα φύλλα του Μάη χαμομήλια, αγαπαμένα σ' αγαπώ να μη με τρώει ζήλια. Έχετε κάνει και τραγούδι φωνητική κάτι? Όχι, φωνητική δεν έχω κάνει, αλλά μου αρέσει το τραγούδι, γράφω, δικό μου το τραγούδι αυτό. Και πώς το, ποιος είναι ο τίτλος? Από κρυά μου όμορφη. Από κρυά μου όμορφη. Έχει και άλλα στιχάκια πολλά. Αυτό το τραγούδι το είπαμε ζωντανά και δεν το έχουμε καταγράψει, ενώ ένα δισκάκι που είναι στο Λεύκωμα το καρναβαλικό, που συνοδεύει το Λεύκωμα, υπάρχουν πολλά μέσα. Η Άνοιξε, ένα τραγούδι πιο, όχι τόσο πολύ παραδοσιακό, αλλά είναι ωραίο. Τι τραγούδια έχετε γράψει για τις αποκρίσεις? Έχω γράψει μέχρι 50, μπορώ να πω. Δεν τα έχω και μετρήσει κιόλα, αν είμαι υπερβολικός μπορεί να είναι 40, δεν ξέρω. Και η αποκριά μου όμορφη είναι το πιο αγαπημένο σας? Ναι, για μένα ναι. Αν και δεν έχει καταγραφεί και θέλω καμιά φορά να το αναβιώσουμε, να το πούμε, αλλά δεν ταιριάζει πολλές φορές, θέλει δουλειά με πρόβες, με
Τότε όμως που είμαστε νέοι, βρίσκαμε, πήγαινα πάρα πολλές φορές στο μεσότυπο από εδώ που έφευγα και προσπαθούσαμε να συντονιστούμε, να καταγράψουμε κάτι όσο μπορούσαμε καλό. Και αυτό με τις μικρές δυνάμεις της εποχής τότε. Σε κασέτες, ακόμα και σε πομπίνα έχουμε κάνει, σε κασετάκια μικρά, αυτές που δεν είναι, κάποιος τις έχει φυλαγμένες, αν τις έχουμε, όποιοι τις έχουν. Έχω και εγώ βέβαια καταγραμμένες από αυτές. Και από εκεί και ύστερα έχουμε και τα CD βέβαια. Στο αφιέρωμα αυτό στο Λεύκωμα του Μεσοτόπου. Υπάρχει ένα CD με τραγούδια 12-15, είναι πόσα είναι. Αυτή είναι μια επιλογή, ναι, δικά μου. Είναι ο Αράπκος που είναι παραδοσιακό, συν που έχω προσθέσει τα στιχάκια. Η Χείρα που ένα στιχάκι έχω προσθέσει, αν θυμάμαι καλά. Και αυτά πρέπει τα δύο να είναι τα παραδοσιακά. Τα οποία τα καταγράφουμε ότι είναι παραδοσιακά. Εμπλουτισμένα, ας το πούμε. Τα άλλα είναι δικά μου όλα. Πώς αισθάνεστε που ένα CD για τον Μεσότοπο έχει τα δικά σας τραγούδια? Χαρούμενος μπορώ να πω ότι με γεμίζει ικανοποίηση. Ικανοποίηση μαζί με την προσφορά των άλλων συμμετεχόντων. Δεν είναι δικό μου επίτευγμα μόνο. Όλοι οι συμμετέχοντες αυτό το ίδιο πράγμα νομίζω που αισθάνονται. Μας γεμίζει ικανοποίηση για αυτή την προσφορά, την εθελοντική, για την, με την αγάπη, από την αγάπη για τον τόπο μας αυτό το πράγμα ξεκίνησε και έπιασε τόπο.